των Ευελπίδων και βέβαια τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή της τέχνης στο Παρίσι και συγγραφέα. Καλησπέρα στους κύριους καθηγητές. Καλησπέρα σας κύριε Καλόγερε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Λοιπόν κύριε καθηγητά, πριν πάμε στα του κορονοϊού, γιατί άκουγα σήμερα πως κύριε Δαβέτα, σε εσάς που ζείτε και στη Γαλλία, διδάσκετε μάλλον στη Γαλλία, ότι η Γαλλία είναι η δεύτερη ή τρίτη χώρα στην Ευρώπη με 100.000 νεκρούς από COVID. Με έτσι πρώτη είναι. Την Ιταλία ή τη Μεγάλη Βρετανία δεύτερη. Κάπως έτσι δεν είναι? Έτσι λένε οι αριθμοί. Έτσι ακριβώς είναι. Και βέβαια στη Γαλλία, κύριε Δαβέτα, κύριε καθηγητά, οι κάτοικοι, οι πολίτες της φίλης της χώρας Γαλλίας αμφισβητούν αυτούς τους αριθμούς και καθημερινά βγαίνουν στους δρόμους. Είναι έτσι ή έχουμε διαβάσει λάθος μηνύματα? Όχι, έτσι είναι σε έναν μεγάλο βαθμό. Έχει μειωθεί κάπως λόγω της καραντίνας, αλλά υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση. Όχι προς Θεού, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τα υγειονομικά μέτρα. Η αμφισβήτηση υπάρχει ως προς τη μεθοδολογία της γαλλικής κυβέρνησης και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όταν τη μία μέρα βγαίνει και λέει ο ένας θα κάνουμε το εμβόλιο Α και ταυτόχρονα μετά από λίγο καιρό λέει ότι το εμβόλιο Α δεν είναι τόσο φερέγγιο, πάμε στο Β, και με το που έρχεται το Β ούτε και αυτό είναι φερέγγιο και ούτω καθεξής, ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει πολύ καλά, παρότι το επίπεδο συνείδησης είναι υψηλό στη Γαλλία, αντιδράει και προβληματίζεται κατά πόσον αυτό το οποίο πάει να κάνει είναι υγειονομικά σωστό ή υγειονομικά λάθος. Και αυτό δημιουργεί αντιδράσεις, διότι αυτό το εκμεταλλεύονται οι μεν και οι δε από όλες τις πλευρές και έτσι έχουμε ένα κύμα, αν θέλετε, αμφισβήτησης της πολιτικής Μακρόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Αδαμίδη. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται στις Βρυξέλλες? Οι Βρυξέλλες σταδιακά χαλαρώνουν τα μέτρα, είναι το ενεργεί αυξητικά. Στη Γαλλία ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί? Θα έλεγα γύρω μεταξύ 10 και 15% και γύρω στο 15% υπολογίζω, με μια διάθεση αυξητικής πορείας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω για μια χώρα όπως η Γαλλία, η οποία έχει 65 εκατομμύρια επισήμως, ίσως και 67, είναι χαμηλό το ποσοστό και 20% να φτάσει, είναι χαμηλό το ποσοστό διότι δεν θα είναι και οι δύο δόσεις και θα υπάρχει και αυτό το γενικότερο κλίμα που σας λέω. Άρα νομίζω ότι τα αποτελέσματα έπρεπε να μας δίνανε μεγαλύτερους αριθμούς, καλύτερη ψυχολογία, καλύτερο κλίμα. Όταν βγαίνει ο Μακρόν στην τελευταία του ας πούμε ομιλία, όταν ανακοίνωσε το lockdown στο οποίο αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία, είναι αυτή τη στιγμή συνολικά, όταν το ανακοίνωσε για πρώτη φορά είδαμε ένα Μακρόν από τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του, ο οποίος να μιλάει σχεδόν παρακλητικά, το βάζω εισαγωγικά το παρακλητικά, προς τους Γάλλους πολίτες για να μπορέσει να τους πείσει ότι για το καλό τους πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό και σε όλα αυτά τα υγειονομικά μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι από τη μία ήταν το υγειονομικό θέμα και από την άλλη το μάτι του ήταν προς τις εκλογές. Καθότι σε ένα χρόνο περίπου έχουμε εκλογές στη Γαλλία, 1,5. Και μάλιστα, η Μαρίν Λεπέν βρίσκεται σταθερή στην πορεία αυτή που έχει, με αποτέλεσμα ο Μακρόν να είναι λίγο παγιδευμένος ανάμεσα στις εκλογές και στον τρόπο στον οποίο θέλει να περάσει και να επιβάλλει τα μέτρα. Κύριε καθηγητά, μία τελεία για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Έχουμε και τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Έχουμε και τα σημερινά, να ακούσουμε και τον έγκριτο καθηγητή, τον κύριο Δαμίδη. Θέλω όμως να απευθυνθώ στον κύριο Κοκορίκο, αν έχετε κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής να κάνετε στους δύο καθηγητές μας. Όχι, απλώς φαίνεται ότι περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα. Ελληνογαλλικές σχέσεις, γαλλοελληνικές σχέσεις. Ο Μακρόν είναι ικανοποιημένος από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης? Εγώ πιστεύω ότι η στάση της Γαλλίας προς την Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ θετική. Όμως για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, νομίζω ότι θα ήθελε ο Μακρόν μία πιο στενή σχέση και στρατιωτικά, διότι βλέπω μια αρθρογραφία γύρω από αυτό το οποίο υπάρχει στις γαλλικές εφημερίδες. Δηλαδή η Γαλλία θα ήταν πολύ θετική σε μία πιο στενή συνεργασία με την Ελλάδα. Όπως ξέρετε όμως υπάρχουν διάφορα συμφέροντα της Γερμανίας,
και ίσως και τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα οποία δεν ξέρω αν επιτρέπουν μια τόσο στενή συνεργασία. Όμως οι Γάλλοι ναι, θα το ήθελαν. Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, τι λέτε εσείς? Μία κουβέντα σε αυτό που είπε ο κύριος Αδαμίδης, πολύ γρήγορα. Καταρχήν, καλησπέρα κύριε Αδαμίδη, φίλτατε. Καλησπέρα κύριε Αδαμίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα οπλικά συστήματα, κύριε Καλόγερε, η Γαλλία θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι ήδη από την εποχή του Ναπολέοντα μέχρι σήμερα τα συμφέροντά της είναι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, και ανεξάρτητα των οπλικών συστημάτων, και πάλι θα έχει μία πάγια φιλελληνική θέση όσο τα συμφέροντά της ταυτίζονται με την Ελλάδα και όσο θεωρεί ότι η Τουρκία, την Τουρκία, και κοινωνιολογικά λόγω Ισλάμ, αλλά και στρατιωτικά λόγω του ότι δεν ενσωματώνεται και δεν είναι υπάκουη η Τουρκία, τη θεωρεί λοιπόν ότι δεν είναι ένα φιλικό προς την Ευρώπη κράτος. Αναφέρω ότι το 21 οι σύμμαχοι και φίλοι Γάλλοι, οι σύμμαχοι της Αντάτ, εγκατέλειψαν την Κιλικία στα χέρια του Κεμάλ, εξόβλησαν τον Κεμάλ και συνέδραμαν όχι μόνο διαπαραλήψεων αλλά και διαπράξεων στην καταστροφή τη Μικρασιατική και στην ήττα την οποία υπέστημεν από τις δυνάμεις του Κεμάλ, που αυτοί οι σύμμαχοί μας εξόπλησαν. Αυτό το λάθος της Γαλλίας φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει πλέον η Γαλλία ότι ήταν λάθος και θέλει να το διορθώσει. Θέλει να επανέλθει δηλαδή. Να κάνει μια φορά ακόμη το λάθος για να το συνειδητοποιήσει. Εγκατέλειψε την εντολή που είχε λάβει από τη διεθνή κοινότητα και την παρέδωσε στην Τουρκία. Και παρέδωσε βέβαια και τα υλικά που είχε κουβαλήσει για να ασκήσει την εντολή, τα πυρομαχικά και τη διπλωματική υποστήριξη. Αυτή την παρουσία στην Μικρά Ασία προφανώς το έχει μετανιώσει η Γαλλία που την εγκατέλειψε, ενώ η Αγγλία δεν την εγκατέλειψε και την παράδοση. Παραβιάζοντας εντολές που είχε λάβει. Βεβαίως, και συμφωνίες, διεθνείς συμφωνίες. Και προφανώς αυτή την θέση θέλει να την ανακτήσει η Γαλλία. Γιατί... Κύριε Καλόγερε, ναι, κύριε καθηγητά, να έρθουμε σε εσάς. Πάνω στη συνάντηση αυτή. Νομίζω ότι η όλη ιστορία θα έπρεπε να είχε προσεχθεί από πριν. Δηλαδή, θα έπρεπε οι αρμόδιοι παράγοντες να έχουν κανονίσει τα ζητήματα τα οποία θα ελεγχθούν εκεί. Οπότε, ή δεν έγινε σωστή η προετοιμασία, ή κάπου ξέφυγε το θέμα για λόγους εντυπώσεων. Όμως, ένα μεγάλο μπράβο στον Νίκο Ντοδένδια, διότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, έστω και αν οι περιστάσεις αυτές δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί, και υποστήριξε πάρα πολύ σωστά τις ελληνικές θέσεις. Απλά να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Όσο εμείς ανοίγουμε διάλογο με την Τουρκία, αυτός ο διάλογος, ο τέτα-τέτ που λέμε, τόσο πολύ βοηθάει την Τουρκία και απομακρύνει εμάς από τη συμπαράσταση προς τους Ευρωπαίους. Εμείς πρέπει να είμαστε μονίμως στα πλαίσια των διεθνών συναλλαγών και να αποφεύγουμε να πέσουμε στην παγίδα του ένας εναντίον ενός που θέλει συνέχεια να μας φέρει η Τουρκία. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν προσπάθησε ο Έλληνας υπουργός, αλλά κάπου όλα αυτά, εμένα κύριε καθηγητέ, υπάρχει μεθόδευση από πίσω. Έτσι. Εμένα μου φαίνονται στημένα αυτά. Εμένα αυτά μου φαίνονται στημένα. Εγώ γι' αυτό σας μίλησα για σοου. Σωστά κύριε Δαβέτα. Σοου. Στημένα. Πήγε ο Ερντογάν, τα είπαν, τα συμφωνήσαν, τα μαγειρέψανε. Γιατί εδώ έχουμε μία Μέρκελ που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ κύριε Δαμίδη, αγαπητέ καθηγητά. Κύριε Δαβέτα. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέχουμε τα ανατολίτικα παζάρια, διότι τα ανατολίτικα παζάρια, όσοι δεν τα ξέρουν, μπορούν να αποκοιμηθούν και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πίσω από τα ανατολίτικα παζάρια κρύβεται μία επιθετική στρατηγική της Τουρκίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάθε τι που κάνει είναι καλοδουλεμένο. Η δύναμή μας λοιπόν θα είναι να μετατρέψουμε το ανατολίτικο παζάρι, αν μπορέσουμε με διάφορα μέσα, σε νέο ανατολικό ζήτημα για την Τουρκία. Αν το καταφέρουμε να μεταθέσουμε το πρόβλημα από εμάς προς την Τουρκία, έχοντας το πρόβλημά της που έχει με τους Κούρδους και με τόσα άλλα ζητήματα, τότε θα είμαστε πραγματικά νικητές. Και προς αυτή την κατεύθυνση του νέου ανατολικού ζητήματος θα πρέπει στρατηγικά να έχουμε μια επιθετική πολιτική. Και για να τελειώσω και με κάτι ευχάριστο, θα ήθελα να βγάλω εδώ μπροστά σας να το δείτε τα δύο νέα μου βιβλία τα οποία βγήκαν αυτή τη βδομάδα. Καλή το επιτυχία αφορά, κύριε καθηγητά. Πείτε μας τους τίτλους για να σας καληνυχτήσουμε. Καλή επιτυχία. Το ένα λέγεται Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης και το άλλο είναι Ιστορία της Μόδας. Καιρός λοιπόν να μάθουμε και για την τέχνη και για την αισθητική
ώστε να είμαστε έτοιμοι για, για πάνε ενδεχόμενο. Καληνυχτώντας εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Δαβέτα και να πω ότι ο κύριος Δαβέτας έχει κληθεί και έχει διδάξει μέχρι και στους Κινέζους. Έχει πάει στην Κίνα, τον έχουν καλέσει και έχει διδάξει μέχρι και στους Κινέζους. Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε καθηγητά και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να καληνυχτήσω και τους δύο καθηγητές. Καλό βράδυ. Αντώνη, έχεις να πεις κάτι? Ναι, να κλείσουμε. Η ιδέα του κυρίου Δαβέτα είναι η ουσία, αλλά θα πρέπει πραγματικά να είμαστε και εμείς παρόντες. Ανοίγουμε το νέο ανατολικό ζήτημα για να γίνει μια νέα συνθήκη των Σευρών, αλλά η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα. Δεν έχει νόημα να ανοίξει το γεύμα, το τραπέζι και η Ελλάδα να απουσιάζει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κύριε Κουκουρίκο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο